τις δραστηριότητες του επιμελητηρίου και θέματα του κλάδου συζήτησε η Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, κυρία Μαρία Κόλια Τσαρουχά, στη συνάντησή της στο διοικητήριο με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Παπαδόπουλο, και μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Με τον κύριο Παπαδόπουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, που μου έκαναν την τιμή να με επισκεφθούν σήμερα, μοιραζόμαστε την πεποίθηση πως η πιο ασφαλής επένδυση για το μέλλον της Ελλάδας είναι η επένδυση στην παραγωγική οικονομία και στη δημιουργία ενός θετικού και υποστηρικτικού κλίματος απέναντι στους ανθρώπους που την κινούν. Με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, όπως και τα υπόλοιπα επιμελητήρια της χώρας, μας συνδέει ο αμοιβαίος σεβασμός και ο κοινός αγώνας για μια Ελλάδα ευημερίας και παραγωγικότητας, δήλωσε η κυρία Κόλια Τσαρουχά.